Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στο ρεπορτάζ, ξεκινώντας, κυρίες και κύριοι, από την παρουσία σήμερα του Έλληνα Πρωθυπουργού σε ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ, το γνωστό οικονομικό κανάλι, το Bloomberg, με εκατομμύρια τηλεθεατές. Εκεί λοιπόν να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ακούγοντας και λίγο από αυτά τα οποία υπόθηκαν. It is wonderful to have you here in New York. Oh, thanks for having me. Joining for the United Nations General Assembly is what brings. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπήκαν ερωτήματα τα οποία αφορούσαν καταρχήν τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο της Ουκρανίας και την συμπεριφορά των εταίρων της Ευρώπης αλλά και των Αμερικανών απέναντι στον Βλαδίμιρο Πούτιν. Επίσης, ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός και για τα θέματα τα οποία αφορούν ουσιαστικά την ενέργεια, το ρεύμα δηλαδή, πώς αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αυξήσεις των καταναλωτών στην Ελλάδα. Για δυναμώσε λίγο. As a European leader, we know what's at stake here. And it goes beyond just Ukraine. I think we need to send a signal to any authoritarian leader who thinks that they can change borders by force. Εξηγεί λοιπόν λέγοντας ότι οφείλουμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να στείλουμε ένα μήνυμα σε όποιον επιχειρεί να αμφισβητήσει τα σύνορα δια του πολέμου. Επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά για το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τα θέματα της ενέργειας, δηλαδή με επιδοτήσεις, με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Εδώ τόνισε ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχουμε μια καλή εξέλιξη στη χώρα μας ο κ. Μητσοτάκης. Μπήκε το ερώτημα πώς πήγε φέτος ο τουρισμός. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι πήγαμε εξαιρετικά φέτος και μάλιστα κινήθηκε σε μια γραμμή τονίζοντας ότι καλό θα κάνουν κάποιοι Ευρωπαίοι οι οποίοι είναι και digital nomads, δηλαδή ενώ μπορούν να δουλέψουν από απόσταση, να περάσουν το χειμώνα στη χώρα μας καθώς είναι πιο ζεστά, πιο όμορφα και θα τους έρθει και πιο φθηνά. Επίσης ρωτήθηκε για τις κατηγορίες της Τουρκίας και εδώ στάθηκε, είπε ότι θα απαντήσω επίσημα από το βήμα του ΟΗΕ την ερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή αύριο, και βεβαίως είπε ότι είναι εξωφρενικές όλες αυτές οι αιτιάσεις, ειδικά από την Τουρκία, η οποία εργαλοποίησε τόσα χρόνια το μεταναστευτικό, τον πόνο χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, φέρει δεκάδες καταδίκες διεθνών δικαστηρίων για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα και μάλιστα είπε ότι αυτά τα γνωρίζουν και οι Ευρωπαίοι, τα γνωρίζουν και οι Αμερικανοί, δηλαδή το τι ακριβώς κάνει η Τουρκία. Ερμήνευσε τη συμπεριφορά Ερντογάν ότι οφείλεται στην εσωτερική του, αν θέλετε έτσι, σκηνή, δηλαδή ότι γίνονται εν ώψη των εκλογών. Και βεβαίως είπα ότι αυτό είναι δικό του πρόβλημα και όχι δικό μου. Επίσης μπήκε το θέμα για τις επισυνδέσεις. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Πρωθυπουργός. Τι έγινε με την γνωστή ιστορία των επισυνδέσεων. Είπε ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Ότι οφείλουμε να σεβόμαστε βεβαίως τους πολίτες. Αλλά θα πρέπει σε αυτήν την Ευρώπη, η οποία ουσιαστικά αποσταθεροποιείται, και οι λεγόμενες έτσι μυστικές υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν. Είπε ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα αυτό. Και βεβαίως μπήκε το ερώτημα εάν θεωρεί ότι η κυβέρνησή του έχει υλοποιήσει τα όσα έχουν εξαγγελθεί. Πάμε να δυναμώσουμε σε ποιο σημείο είμαστε εδώ πέρα, να ακούσουμε λίγο. On us to compromise, which frankly is not an option. So we need to do that. We also need to be aware of the fact that as we transition away from gas, there needs to be an acceleration. Εδώ είναι αναφορά σχετικά με την προσπάθεια μεταφοράς ή μεταβίβαση, δηλαδή εννοώ στο ότι έχει να κάνει με την ενέργεια, από το φυσικό αέριο κτλ. Δηλαδή εμπλοκή Πούτιν. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα, έλεγε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε όλα αυτά τα οποία εξαγγείλει στους πολίτες, ότι μείωσε τη φορολογία στα μεσαία στρώματα και βεβαίως μίλησε για την σταθερότητα της χώρας. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά παίζουν πάρα πολύ στην Ευρώπη, την αποσταθεροποίηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν, αν θέλετε, μία δημοκρατική νομοποίηση και βεβαίως μία κατεύθυνση. Είπε ότι θεωρεί ότι θα πάρει νέα εντολή από το λαό και μάλιστα είπε ότι περιμένουμε τις εκλογές στην Ελλάδα αρχές της άνοιξης, ενδεχομένως αρχές του καλοκαιριού. Οπότε νομίζω έδωσε το στίγμα κάποια στιγμή, δηλαδή εκεί μεταξύ Απριλίου, από ό,τι καταλαβαίνω, και Ιουνίου θα στηθούν οι κάλπες. Λοιπόν,
Το σημαντικότερο όλων, επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι αύριο θα απαντήσει επίσημα από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, και σταματάμε εδώ. Τώρα, πάμε σε ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε εδώ και αρκετό καιρό στη Ρόδο. Είχε πάρει διαστάσεις, σιγά σιγά πλέον αρχίζει και προσλαμβάνει μια εικόνα ιδιαίτερα ανησυχητική. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται από τα πέντε τουρκικά παράλια. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και βρίσκουμε συνεχώς να υπάρχουν εγκατελειμμένα σκάφη δυτικά ή ανατολικά της Ρόδο, αναφέρομαι στις Αχτές, χωρίς να εντοπίζονται αυτοί οι μετανάστες. Και βεβαίως είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι με κάποιο τρόπο βρίσκονται στην περιοχή, είναι εισαγόμενοι, αλλά δεν είναι εισαγόμενοι που αφορά το παρεμπόριο, γιατί διαβάζω κάποιες δηλώσεις που είναι εντελώς λαθασμένες. Αυτοί δεν κάνουν εμπόριο, αυτοί που βρίσκονται τώρα εδώ πέρα. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι παράτυποι ή παράνομοι μετανάστες αυτοί. Λοιπόν, έχουν ουσιαστικά βρει χώρο κάτω από τον νέο πεζόδρομο που βρίσκεται στην παραλία Κόβα. Θα δείτε λοιπόν την εικόνα εδώ, η σημερινή. Βλέπω να επιχειρείται από την ελληνική αστυνομία, λες, σε συνεργασία με το Δήμο, να δώσει λύση στο πρόβλημα και να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί όποιοι έχουν βρεθεί εκεί και όποιοι έχουν συνομιλήσει θα καταλάβουν ότι αυτοί είναι Σύριοι, είναι Αφγανοί, είναι διάφοροι οι οποίοι βγαίνουν καθημερινά. Ξέρετε, το λέμε συχνά. Βρέθηκε εγκαταλειμμένο σκάφος στις κάτω πέτρες. Βρέθηκε σκάφος στην Κάμερο. Βρέθηκε σκάφος εκεί. Σας έλεγα ότι έχει στηθεί ένα απίστευτο παρεμπόριο ανθρώπων. Εδώ βρίσκουν κάποιους οι οποίοι συνεργάζονται. Έχουμε δηλαδή ένα κύκλωμα το οποίο διακινεί αυτούς τους ανθρώπους. Έρχονται και δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Λοιπόν, και αυτό είναι και μια εικόνα το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή αυτοί που είναι τώρα εκεί ήταν παλαιότερα σε σφαγεία. Έτσι, για να καταλάβετε πώς ακριβώς έχει το θέμα. Γιατί διαβάζω κάποιες δηλώσεις ότι είναι αυτοί που κάνουν παράνομο παρεμπόριο. Καμία σχέση δεν έχουν. Με συγχωρείτε, καμία σχέση δεν έχουν. Αυτοί που κάνουν παράνομο παρεμπόριο στις παραλίες, μια χαρά είναι. Και στέγη έχουν και χρήματα έχουν. Αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Αυτοί είναι παράνομοι μετανάστες. Κοιτάξτε την εικόνα. Από πάνω διέχεται κανείς τον πεζόδρομο. Και από κάτω, κοιτάξτε τι γίνεται, και μου αρέσει ότι υπάρχουν και διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι από το ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει στην περιοχή, ένα μεγάλο, και άλλα καταλήμματα, πηγαίνουν σε αυτή την παραλιακή ζώνη για να απολαύσουν τον μπάνιο τους. Και βεβαίως είναι έκθετοι στα βλέμματα όλων αυτών. Οι οποίοι, κοιτάξτε ποια είναι η εικόνα, αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, εδώ από μακριά φαίνεται, είναι πολύ περισσότεροι, και να σας πω ότι είναι πολύ περισσότεροι οι οποίοι έχουν καταλάβει παράνομα και σπίτια τα οποία είναι εγκατελειμμένα μέσα στη μεσονική πόλη της Ρόδου. Και εκεί υπάρχει το αντίστοιχο πρόβλημα. Και εδώ παίρνει διαστάσεις το φαινόμενο. Λοιπόν, ακούω και κάποιες δηλώσεις, επαναλαμβάνω, είναι σε άλλο επίπεδο και σε άλλο μήκος κύματος. Δεν είναι καμία σχέση ο έλεγχος που γινόταν παλαιότερα για τους Ρωμά στο λιμάνι της Ρόδου με αυτή την εικόνα εδώ πέρα. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πρόβλημα. Είτε το καταλαβαίνουμε, είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Και προσπαθούμε ουσιαστικά με κάποιες δηλώσεις που δεν είναι σωστή κατεύθυνση, έτσι, να κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, είναι πονοκέφαλος, βεβαίως. Θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι, βεβαίως. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν, γιατί φτάνει πια με αυτή την κατάσταση, η οποία παίρνει δυστυχώς διαστάσεις. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Το λέω, το είπα και το πρωί στο ραδιόφωνο, το λέω έχοντας απόλυτη και με συγχωρείτε. Λέω για τα γνωστά υποζύγια που θα αναφέρω ότι είναι κάποιοι τύποι γαϊδάροι, έτσι, με περικεφαλαία δηλαδή, κάποιοι τύποι οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα και πολύ εύκολα ψάχνουν να βρουν χώρο πάρκι και δεν βρίσκουν και πηγαίνουν και σταθμούν παράνομα στους χώρους που είναι οι χώροι των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πήγαν στον διοικητή της τροχέας για να δουν το ζήτημα, να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο πρόεδρός τους, ο Παναγιώτης Φωνιαδάκης. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε στη δυσάρεστη και στην άσχημη θέση να καταγγείλουμε τα κακό κείμενα που συμβαίνουν στις θέσεις στάθμης στον ΑΜΕΑ και στη Ράπεζα και όχι μόνο. Δυστυχώς, πολλοί οδηγοί του αυτοκίνητου του νησιού μας αγνοούν επιδεικτικά τις θέσεις στάθμης στον ατόμο με αναπηρία, με αποτέλεσμα να τους κάνουν τη ζωή ακόμα περισσότερο δύσκολη από ό,τι είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ράμπες που υπάρχουν στα πεζοδρόμια, που σε πολλές περιπτώσεις καταλαμβάνονται από αυτοκίνητα και μηχανάκια,
με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται οι συμπολίτες μας που είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο, αλλά ακόμα και τα εμποδιζόμενα άτομα και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Έχουμε γίνει, πιστεύω, πολλές φορές μάρτυρες όλοι μας κάποιου τέτοιου παρόν περιστατικού. Το φαινόμενο αυτό δυστυχώς είναι πανελλαδικό, δεν είναι μονάχα της Ρόδου. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Και δυστυχώς, αντί να μειώνονται τα προβλήματα αυτά, συνεχώς διωγγώνονται. Χθες λοιπόν είχα μια πολύ καλή και επικοδομητική, πιστεύω, συνάντηση με το διοικητή της τροχέας, τον αξιότιμο, τον κύριο Παπαδάκη Μανώλη, για αυτά τα ζητήματα. Όπως διαβεβαίωσε ο κύριος ο διοικητής, τα όργανα είναι ενημερωμένα, επιλαμβάνονται των παραβάσεων κτλ. Και προβαίνουν στα πρόστιμα και στην αφαίρεση των πινακίδων. Και θέλω με την ευκαιρία πολύ να τον ευχαριστήσω, με την ευκαιρία αυτή που δίνεται να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί μου δίνεται ακόμα μια ευκαιρία να πω ότι σε συνεννόηση και συνεργασία με την Τροχέα και την Ελληνική Αστυνομία, πολύ σύντομα θα κάνουμε επισκέψεις από κοινού σε σχολεία, σε όλων των βαθμίδων του νησιού μας. Μια εκστρατεία, θα το έλεγα, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κόσμου, ξεκινώντας από όλα τα σχολεία, όπως είπα, όλων των βαθμίδων, με σκοπό να ξεκινήσει κάτι καλό από εκεί. Ο σύλλογός μας ήδη το έχει ξεκινήσει από πέρσι το χειμώνα, έχει πάει σε κάποια σχολεία και θα θέλαμε να συνεχιστεί αυτό. Και μπορώ να πω με σιγουριά ότι τα παιδιά που μιλήσαμε, όλα τα παιδιά ενδιαφέρονται να μάθουν και ήδη είναι ευαισθητοποιημένα για τα θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας και για τα άτομα αναπηρία. Γιατί δυστυχώς στα περισσότερα σχολεία του νησιού μας υπάρχει και κάποιο παιδί που πηγαίνει στο σχολείο και έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Είναι, θεωρώ, το παρήγορο αυτό και ελπίζουμε ότι από τα νέα παιδιά θα ξεκινήσει η αλλαγή της νοοτροπίας που υπάρχει στον κόσμο και το οποίο η νοοτροπία αυτή, η κακή, δυστυχώς εστιάζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Λοιπόν, αυτό για το γεγονός ότι κάποιοι πραγματικά είναι εγκέφαλοι και δεν θέλω να πω, παραλαμβάνω κάτι άλλο, γιατί ουσιαστικά θα προσβάλλω τα ζώα δηλαδή. Βρίσκουν τους χώρους στον ΑΜΕΑ και πηγαίνουν και σταθμεύουν δηλαδή και πάνε για τσιγάρα και πάνε και για καφέ και τα σχετικά. Και από την άλλη, τι γίνεται, δηλαδή ο κάθε πολίτης θα μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τον αστυνόμο, μάλλον όχι. Η αστυνομία έχει την υποχρέωση όταν βλέπει αυτοκίνητο και δεν έχει το διακριτικό σήμα, είναι και το πρόστιμο να κόβει και τις πινακίδες να αφαιρεί. Και άμα χρειάζεται, να σηκώνει και τον κερανό και να παίρνει τα οχήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και βεβαίως είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε όλη τη χώρα. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι πάντα, αν θέλετε, αιτιολογία, ούτε άλοθη είναι. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Μας ενδιαφέρει ότι είμαστε μια περιοχή που είναι η μεγάλη, έτσι, ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, ότι υπάρχει μια νοοτροπία πολύ διαφορετική όλα αυτά τα χρόνια και υπάρχει και ένα επίπεδο μιας διαφορετικής αντίληψης. Γιατί να σας πω το εξής, το φοβερό. Σήμερα λέει είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Σε όλη την Ευρώπη έχουν κάτι σχετικό το οποίο αφορά το αυτοκίνητο. Εδώ είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, αλλά εμείς δεν κάνουμε χωρίς αυτοκίνητο. Εμείς δεν κάνουμε χωρίς αυτοκίνητο. Δηλαδή η εικόνα είναι τραγική. Και βεβαίως, επειδή το έχω βιώσει, οι ίδιοι επισκέπτες βλέποντας τα μηχανάκια πάνω στα πεζοδρόμια, αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, στο κέντρο. Είναι στο κέντρο αυτά. Είναι μπροστά από την αστυνομική διεύθυνση, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, και μπροστά τα δικαστήρια. Δηλαδή μπροστά είναι οι δικαστές και από πίσω είναι οι αστυνόμοι. Και όμως τα αυτοκίνητα είναι πάνω στα πεζοδρόμια. Δεν ξέρω ποια διάταξη του νόμου επιτρέπει τα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, είτε μπροστά το δικαστικό μέγαρο, εάν δεν είναι κάποιο αυτοκίνητο που έχετε τελευταία ώρα και μεταφέρει, τέλος πάντων έχει μια προσαγωγή, εάν πει κανείς ότι υπάρχει μια υπερβολή με την αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τα υπόλοιπα τι κάνουν. Τα υπόλοιπα τι κάνουν, δηλαδή, και δεν είναι και απάντηση ότι δεν βρίσκω χώρο πάρκινγκ. Αφού δεν βρίσκεις χώρο πάρκινγκ, να πας στην Ακαδιά, όπως έχει προβλεφθεί σωστά. Να πας στην Ακαδιά, να αφήσεις το αυτοκίνητο στην Ακαδιά και να κατέβεις με το πούλμαν δωρεάν και στο Μαντράκι. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι, και όχι αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Σοφία Παπαϊωάννου, τη δημοσιογράφο. Βρέθηκε στην Κάλυμνο να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Μιλάει για συλλογή ιστοριών ή ξεκινάει, αν θέλετε, μία προσπάθεια καταγραφής κάποιων θεμάτων. Φαντάζομαι νέα τηλεοπτική εκπομπή.
Είμαι μια συνεργάτη μου ιστορικό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που λέγεται Ιστόρημα. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια να γίνει το μεγαλύτερο αρχείο προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Είναι μια προσπάθεια που στηρίζει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με μια ιδρυτική δωρεά στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του για επανεκκίνηση των νέων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το Ιστόρημα δεν είναι μόνο μια προσπάθεια να μαζέψουμε τις ιστορίες, αλλά είναι μια μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο έργο που δίνουμε δουλειά σε νέα παιδιά από όλη την Ελλάδα, παιδιά ηλικίας 18-35, mm-hmm. οι οποίοι γίνονται οι ερευνητές μας, yeah. και αυτοί στο τόπο τους πρέπει να βρούνε τους ανθρώπους που θα αφηγηθούν τις ιστορίες τους. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπήκα και διάβασα κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά επειδή με ρωτούν, θα ήθελα έτσι να τους δώσουμε πληροφορίες. Ωραία. Από 18 έως 35 λοιπόν, ναι. ετών. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανοίξει πρόσκληση για τα 12άνησα, τη Λίμνο και τη Λίμνο. Ναι, ναι. Πολύ δηλαδή, ωραία. Νέα παιδιά από τα 12άνησα που είναι ηλικίας 18-35 μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα μας, istorima.org, και εκεί θα βρουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να γίνονται, να δηλώσουν ότι θέλουν να γίνουν ερευνητές. Μιλάμε για μια δουλειά 6 μηνών η οποία αμείβεται. Εμείς, η δικιά μας ομάδα, εκπαιδεύει τα παιδιά στο πώς να κάνουν συνεντεύξεις, τι σημαίνει προφορική ιστορία, mm-hmm. ηχητικά, πώς να συλλέξουν ηχητικά τις συνεντεύξεις. Τους δίνουμε και τον εξοπλισμό, οπότε δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα. Ωραία. Θα ξεκινήσουν 1η Δεκεμβρίου και για 6 μήνες θα είναι στο τόπο τους. Αν είναι εδώ στην πανέμορφη Κάλυμνο, θα βρίσκονται στην Κάλυμνο, δεν θα μετακινηθούν από την Κάλυμνο, θα είναι εδώ. Θέλουμε να είναι στο δικό τους τόπο που γνωρίζουν τους αφηγητές. Και θα πρέπει να βρούνε από συγγενείς τους, παππούδες, γιαγιάδες, θείους, μέχρι όλους τους ανθρώπους που έχουν μια ιστορία να πούνε. Δεν βλέπουμε μόνο κάτι παλιά ιστορία. Mm. Αν μπείτε στο site μας, θα δείτε ότι οι ιστορίες που μαζεύουμε είναι ανθρωποκεντρικές, είναι κοινωνικές. Η ιστορία που ζούμε και τώρα, ακόμα και αυτό που περνάμε με το COVID, είναι μια ιστορία που ο ερευνητής του μέλλοντος θα θέλει να την μελετήσει. Πολύ σωστό. Οπότε δεν έχουμε μόνο ιστορίες της Ιταλοκρατίας, του πολέμου, αλλά και μια σύγχρονη ιστορία για κάποιον ναυτικό που πέρασε κάτι στη θάλασσα, για κάποιον που έχει ανοίξει ένα κατάστημα εδώ και κάτι συγκεκριμένο κάνει. Όλες οι ιστορίες έχουν αξία, όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ιστορία και εμείς καλούμε τα νέα παιδιά της Καλύμνου και όλους τους δεκανήσους να κάνουν αίτηση να γίνουν ερευνητές. Θέλουμε τα παιδιά να μην έχουν εργασία, να χρειάζονται αυτά τα χρήματα. Ναι. Είναι, όπως σας είπα, ένα έργο, μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος. Πολύ ωραία. Επανεκκίνηση των νέων. Θέλουμε να τους εκπαιδεύσουμε. Δεν μας πειράζει τι έχουν σπουδάσει ή δεν έχουν σπουδάσει. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Υπάρχει κάποιος αριθμός, αλλά αν έρθουν παιδιά με όρεξη που τους αρέσουν να ακούνε ιστορίες. Έχουν πολύ ωραίες ιδέες για το ποιες ιστορίες θέλουν να συλλέξουν. Ακριβώς. Εμείς θα θέλουμε να προσφέρουμε δουλειά σε όσο πιο πολλά παιδιά μπορούμε. Λοιπόν, εξαιρετική είναι αυτή η προσέγγιση από το Ίδρυμα Σταύρος Ανιάρχος. Ιστορίες λοιπόν, και δεν είναι τυχαία βέβαια και η επιλογή ότι βρέθηκε η Σοφία Παπαϊωάννου στην Κάλυμνο. Νομίζω ότι η θάλασσα, ξέρετε, η σχέση των Καλύμνων με την θάλασσα, αυτή η ιστορία των σφουγγαράδων, αυτή η ναυτική ιστορία των ψαράδων, γεννάει και δημιουργεί απίστευτες αφηγήσεις. Και όταν και ο λαός είναι χαρισματικός, νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το μεταφέρεις, να το μεταδώσεις. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχει ενδιαφέρον, να μείνουμε στην Κάλυμνο, διότι καθημερινά βλέπουμε πώς πάει η κίνηση στα υπόλοιπα νησιά, και πάμε να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στην κάμερα του σταθμού μας ο κύριος Νίκο Τσαγκάρης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Καλύμνου, για την τουριστική κίνηση φέτος. Νομίζω ότι και εκεί ικανοποιημένοι είναι από την κίνηση. Εμείς εδώ στην Καλύμνο είμαστε στην ευχάριστη θέση να λέμε ότι δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε απολογισμό, γιατί έχουμε ακόμα μια σεζόν σχεδόν 2 μηνών, τολμώ να πω, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, γιατί έτσι δείχνουν τα πράγματα ότι θα κινηθούν. Έχουμε πολύ καλές κρατήσεις και για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Εννοείται βέβαια ότι μέχρι τότε οι πληρότητες είναι πάρα πολύ ψηλές σε όλα τα καταλήματα. Μπράβο. Να επιστρέψουμε λίγο πίσω, να κάνουμε ένα flashback στο καλοκαίρι, και το καλοκαίρι μας ήταν πολύ καλό. Mm-hmm. Πάρα πολλοί κόσμος, υψηλές πληρότητες στα ξενοδοχεία, όλα τα καταστήματα πιστεύω δούλεψαν καλά. Διάφορες μορφές τουριστών και κόσμου που μας επισκέφτηκαν φέτος. Γενικά πιστεύω ότι είμαστε όλος ο κόσμος που ασχολείται, ας πούμε, που είναι στον τουριστικό κλάδο. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένος από τη μέχρι τώρα πορεία των πραγμάτων. Πιστεύω ότι
η σεζόν θα κλείσει στα επίπεδα του 19, μπορεί και ψηλότερα. Μεγάλη μερίδα έχουν οι Βρετανοί τουρίστες, πιστεύω ακολουθούν οι Γερμανοί. Είχαμε πάρα πολλούς Ιταλούς, Γάλλους, εντάξει, και αρκετούς Έλληνες. Που βέβαια. Αρκετό εσωτερικό τουρισμό από τις 10, 15, 20 Ιουλίου μέχρι και τέλη Αυγούστου. Πολύ παρά σωστά τα προβλήματα, παρά το αυξημένο κόστος στα εισιτήρια, μας επισκέφθηκαν αρκετοί Έλληνες. Mm-hmm. Έτσι είναι όπως είχαμε το λέτε. Είχαμε και μερικούς, αρκετούς μπορώ να πω, και Τούρκους. Mm-hmm. Οι οποίοι βέβαια κάνουν ολιγοήμερες διαμονές στην Κάλυμνο, γιατί συνηθίζουν να κάνουν αυτό που λέμε το island hopping, δηλαδή επισκέπτονται αρκετά νησιά στο ταξίδι τους. Σωστά. Αλλά είχαμε μία ας πούμε επισκεψιμότητα από Τούρκους που είχαμε να τη δούμε από το 19. Δεν είχαμε τίποτα το 20, τίποτα το 21. Φέτος είχαμε μία αρκετή κίνηση και από εκεί. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε ακόμη 2 μήνες. Έχουμε και τους αναρχητές αυτή την περίοδο στην Κάλυμνο για να αποτιμήσουμε πώς πάει η σεζόν. Πάντως, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ευνοϊκά και εκεί, έτσι από τις πληροφορίες που καθημερινά συλλέγουμε. Τώρα, πάμε στο μέτωπο COVID. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα είναι ολιγότερα τα προβλήματα στην περιοχή φέτος σε εμάς, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, δηλαδή εστιατόρια, κλαμπ και τα λοιπά υπέφεραν. Όλο το προσωπικό περνούσε μία εβδομάδα με τον COVID, οπότε σιγά σιγά έχουμε αποκτήσει αυτή την ανοσία. Πάντως ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης βγήκε στην Βουλή και είπε ότι τα νέα εμβόλια φτάνουν την επόμενη εβδομάδα στη χώρα. Μιλάμε για τα εμβόλια με τις μεταλλάξεις όμικρον 4 και 5 του κορονοϊού και σύμφωνα με τον Υπουργό, αμέσως μόλις παραληφθούν τα νέα εμβόλια θα σταματήσει η διάθεση των εμβολίων για την όμικρον 1. Και τα νέα εμβόλια είναι πιο ισχυρά. Σας θυμίζω τι μας είπε με μια απόλυτη βεβαιότητα και για την δράση αυτών των εμβολίων, δηλαδή, που έχουν περισσότερες ακίδες. Η γνωστή ιολόγος, η οποία κάνει μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, η Ελληνίδα Ηρωδίτησα, η Δόρεα Χατζηγιάννου. Λοιπόν, και βεβαίως, όσοι έχετε πρόβλημα, θα πρέπει να σπεύσετε. Τώρα, μένω στα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί είχαμε δυστυχώς ακόμη ένα περιστατικό. Πολεμική αεροπορία απογειώθηκε.